The broadcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Καλησπέρα σας από την εταιρεία Alphanetrix. Η εταιρεία Alphanetrix αποτελεί τον μεγαλύτερο συνεργάτη της Autodesk, παρέχοντας λύσεις στους τομείς των πληροφοριών, της υποστήριξης και της συντήρησης. Στην Alphanetrix παρέχουμε ειδικά σεμινάρια που διοργανώνονται κάθε εβδομάδα για το λογισμικό CAD της Autodesk. Σε αυτό το webinar θα δούμε πώς μπορούμε να εισάγουμε στο Revit ένα αρχείο του AutoCAD, καθώς και πώς χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του Revit να δημιουργήσουμε εύκολα και γρήγορα τρισδιάστατες απόψεις, όψεις, τομές ή ό,τι άλλο εμείς επιθυμούμε. Όπως παρατηρείτε στην οθόνη, έχουμε ένα αρχείο του AutoCAD που το ονομάζουμε AutoCAD Floor Plan 1 και θα δούμε πώς μπορούμε να το εισάγουμε στο Revit. Ανοίγουμε το Revit. Και η πρώτη κίνηση που κάνουμε είναι να πάμε στο πάνω μέρος της οθόνης και να επιλέξουμε το tab Insert. Αυτόματα αλλάζει το μενού στο Ribbon, όπου θα πάμε να επιλέξουμε το εικονίδιο Import CAD. Αυτόματα ανοίγει ένας πίνακας, όπου θα πάμε να βρούμε το συγκεκριμένο αρχείο του AutoCAD, το οποίο θα το εισάγουμε στο Revit. Είναι αυτό εδώ, το επιλέγουμε, μάλιστα το βλέπουμε και σε preview στα δεξιά αυτού του πίνακα. Στη συνέχεια, μπορούμε να κρατήσουμε ή να αλλάξουμε κάποιες από τις ρυθμίσεις, όπως για παράδειγμα να εισάγουμε το αρχείο διατηρώντας τα χρώματα που έχει σχεδιαστεί στο AutoCAD. Οπότε θα επιλέξουμε στο Colors το Preserve. Ή αν θέλουμε να το εισάγουμε με Black and White, οπότε ανάλογα με το φόντο, με το background δηλαδή που θα χρησιμοποιήσουμε στο Revit, αν είναι μαύρο δηλαδή το φόντο, το σχέδιο θα έχει άσπρες γραμμές, αν είναι λευκό όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση, το σχέδιο θα έρθει με μαύρες γραμμές. Ας επιλέξουμε black and white και ακριβώς από κάτω επιλέγουμε στα layers, levels, το all, που σημαίνει ότι θα έρθουν όλα τα layers του AutoCAD. Επίσης, στις μονάδες, στο Import Units. Εάν το σχέδιο του AutoCAD είναι για παράδειγμα σε χιλιοστά ή σε εκατοστά, επιλέγοντας το Auto Detect θα το μετατρέψει στις μονάδες που έχουμε επιλέξει εμείς στο Revit. Οπότε το αφήνουμε ως έχει και στην δεξιά μεριά αυτού του πίνακα, στο Positioning, αφήνουμε το Auto Origin to Internal Origin, που σημαίνει ότι το Origin Point του AutoCAD θα έρθει στο Origin Point του Revit. Ανοίγοντας το AutoCAD, παρατηρούμε ότι το Origin Point είναι αυτό εδώ, στο κάτω άκρο δηλαδή, του σχεδίου. Και το Origin Point του Revit είναι αυτό εδώ. Οπότε, αν το πούμε Open, θα έρθει και θα τοποθετήσει σε αυτό εδώ το σημείο. Ας πάμε τώρα να μετρήσουμε μια απόσταση για να δούμε σε τι μονάδες το έφερε. Επιλέγουμε το μέτρο και του λέμε από εδώ ως εδώ. Οπότε παρατηρούμε ότι είναι 3,64, άρα είναι σε μέτρα. Να δούμε τώρα πώς μπορούμε να επεξεργαστούμε το συγκεκριμένο αρχείο. Πρώτα απ' όλα, εάν πάμε το σταυρόνυμα κοντά στο σχέδιο που φέραμε, εμφανίζεται ένα μπλε πλαίσιο μέσα στο οποίο βρίσκεται το σχέδιο. Και αν το επιλέξουμε, παρατηρούμε ότι δεν μπορούμε να το μετακινήσουμε ή να το διαγράψουμε ή ό,τι άλλο θέλουμε εμείς. Αυτό συμβαίνει διότι στο κέντρο του σχεδίου μας εμφανίζεται ένα εικονίδιο σε σχήμα πινέζας. Θα πρέπει να το κλικάρουμε, να το επενεργοποιήσουμε. Οπότε μπορούμε να κάνουμε όσες αλλαγές θέλουμε. Έτσι μπορούμε, για παράδειγμα, να το μετακινήσουμε ή να το διαγράψουμε, να το αντιγράψουμε και το καθεξής. Στο πάνω μέρος της οθόνης, επιλέγοντας το αρχείο του AutoCAD που φέραμε στο Revit, έχουμε τη δυνατότητα στο εικονίδιο Delete Layers να διαγράψουμε, να εμείς επιθυμούμε, κάποιο από τα layers του AutoCAD. Να απενεργοποιήσουμε μάλλον, αν δεν θέλουμε για παράδειγμα να φαίνονται οι τείχοι ή οι πόρτες. Έτσι μπορούμε να τα απενεργοποιήσουμε. Οπότε βλέπουμε εδώ πέρα ότι έχουν απενεργοποιηθεί κάποιοι τείχοι. Το ξαναεπιλέγουμε. OK.
Ωραία. Στο δίπλα ακριβώς εικονίδιο είναι το εικονίδιο Explode και έχουμε δύο επιλογές, το Partial Explode ή το Full Explode. Εάν επιλέξουμε Full Explode, θα μετατρέψει όλο το αρχείο σε γραμμές. Ακόμα και τα σύμβολα του AutoCAD, μπορεί να είναι οι πόρτες στα παράθυρα ή οτιδήποτε άλλο εμείς έχουμε σχεδιάσει στο AutoCAD, σαν σύμβολο. Αν όμως το πούμε Partial Explode, θα μετατρέψει σε γραμμές το σχέδιο εκτός από τα σύμβολα. Ας το αφήσουμε λοιπόν όπως είναι το σχέδιό μας και ας πάμε να δουλέψουμε, να σχεδιάσουμε πάνω στο συγκεκριμένο αρχείο του AutoCAD, όπως για παράδειγμα να μετατρέψουμε τις γραμμές σε τείχους. Ή να πατήσουμε πάνω σε αυτό το σχέδιο, να επιλέξουμε εμείς ένα τείχο και να βοηθηθούμε έτσι ώστε να βοηθηθούμε στη δημιουργία μιας τριζιάσαντης άποψης. Μπορούμε λοιπόν να πάμε στο μενού, στο tab Architecture, να επιλέξουμε το εικονίδιο που αφορά τους τοίχους και να επιλέξουμε έναν, για παράδειγμα, επειδή γνωρίζω ότι η εξωτερική τοίχη είναι 30 και η εσωτερική 10 εκατοστά, μπορούμε να επιλέξουμε ένα 30 τοίχο, έστω λοιπόν αυτόν εδώ. Μπορούμε και εμείς να δημιουργήσουμε τους δικούς μας τοίχους μέσα από το Edit Type, να δώσουμε ένα διαφορετικό όνομα και μέσα από το Edit να δώσουμε και εδώ ένα διαφορετικό πάχος. Το αφήνουμε λοιπόν όπως έχει και ξεκινάμε τη σχεδίασή μας. Από εδώ έως εδώ και ολοκληρώνουμε το σχεδιασμό των εξωτερικών τείχων. Μπορούμε να το δούμε και στην τριζιάστατη άποψη για να το δούμε καλύτερα, να το περιστρέψουμε και βλέπετε πώς φαίνεται. Αν πάμε στην κάτωψη, παρατηρούμε ότι τοποθετώντας τους τοίχους δεν φαίνονται τα ανοίγματα που θέλουμε να τοποθετήσουμε στη συνέχεια. Οπότε αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να πάμε στο κάτω μέρος της οθόνης, συγκεκριμένα στο View Control Bar, όπου στο Visual Styles, αντί να επιλέξουμε Hidden Line, να επιλέξουμε Wireframe. Οπότε παρατηρούμε ότι εμφανίζονται πλέον τα ανοίγματα του AutoCAD, πράγμα που σημαίνει ότι θα βοηθηθούμε στη συνέχεια να τοποθετήσουμε ανοίγματα του Revit. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο μπορούμε να κάνουμε και για τους εσωτερικούς τοίχους. Να επιλέξουμε, να πάμε στο tab Architecture, να επιλέξουμε τοίχους, το εικονίδιο που αφορά τους τοίχους και εδώ να επιλέξουμε έναν δεκάρι τοίχο, αυτόν εδώ. Μπορούμε να ξεκινήσουμε την σχεδίαση από εδώ έως εδώ. Αν πάμε στο τρισδιάστατο θα δούμε ότι έχουμε κάνει αυτούς εδώ τους τοίχους. Συνεχίζουμε τη σχεδίαση. Φέρνουμε και αυτόν εδώ το τοίχο. Και αυτόν εδώ, αυτούς εδώ τους δύο. Μπορούμε να φέρουμε και αυτόν. Οπότε ουσιαστικά ολοκληρώνουμε και τη σχεδίαση των εσωτερικών τοίχων. Έχουμε τη δυνατότητα όμως να μετατρέψουμε τις γραμμές σε τοίχους, όπως είπαμε και προηγουμένως. Αν το δούμε στο τρισδιάστατο, μπορούμε για παράδειγμα να φέρουμε αυτόν εδώ τον τοίχο, να επιλέξουμε το εικονίδιο που αφορά τους τοίχους και στη συνέχεια στο ribbon να επιλέξουμε το εικονίδιο Peak Lines, που ουσιαστικά δείχνουμε μια γραμμή και αυτόματα αυτός την μετατρέπει σε τοίχο. Το ίδιο μπορούμε να κάνουμε και για αυτόν εδώ τον τοίχο και για αυτόν εδώ. Ας το δούμε και στην κάτωψη. Μπορούμε να αλλάξουμε με τα βελάκια τη φορά του τοίχου. Οπότε έχουμε ολοκληρώσει το τρισδιάστατο όσον αφορά τους τοίχους. Στην πορεία μπορούμε να πάμε να τοποθετήσουμε και τα ανοίγματα. Αν μετρήσουμε την απόσταση, το μήκος των ανοιγμάτων, θα δούμε ότι είναι 1,40. Οπότε μπορούμε να πάμε μέσα από το tab Architecture, να επιλέξουμε το εικονίδιο που αφορά τα παράθυρα και να τοποθετήσουμε ένα άνοιγμα. Έστω λοιπόν, ας επιλέξουμε αυτό εδώ και μάλιστα μπορούμε να δούμε, να πάμε να αλλάξουμε την τιμή, το μήκος του ανοίγματος, το πλάτος εδώ δεν το θέλουμε 0,60, το θέλουμε 1,40
και πάμε να το τοποθετήσουμε. Εδώ και σε αυτά εδώ τα ανοίγματα. Ας το δούμε και στο τρισδιάστατο. Είναι λοιπόν αυτά εδώ. Μπορούμε να πάμε να τοποθετήσουμε και τις πόρτες. Μετράμε πόσο είναι η συγκεκριμένη πόρτα. Όλες έχουν το ίδιο μήκος, το ίδιο πλάτος. Οπότε είναι 60 εκατοστά. Πάμε λοιπόν στο εικονίδιο που αφορά τις πόρτες και επιλέγουμε μια απλή πόρτα, έστω αυτήν εδώ. Μέσα από το Edit Type παρατηρούμε ότι το πλάτος είναι 0,60, πολύ ωραία, και το ύψος 2,10. Πάμε λοιπόν να τοποθετήσουμε. Με το Space μπορούμε να αλλάξουμε τη φορά και την κατεύθυνση της πόρτας. Πολύ εύκολα. Το ίδιο κάνουμε και εδώ. Και εδώ. Ας βάλουμε και μια εξωτερική πόρτα. Να επιλέξουμε έναν άλλο τύπο. Επιλέγουμε αυτόν εδώ. Και έτσι με αυτόν τον τρόπο ολοκληρώνουμε κατά κάποιο τρόπο το τρισδιάστατο του αρχείου που φέραμε από το AutoCAD. Να το δούμε και στο 3D. Το περιστρέφουμε, το δούμε καλύτερα. Μπορούμε συνέχεια να βάλουμε σύμβολα και ούτω καθεξής. Ας κάνουμε και δύο τομές. Από εδώ, για παράδειγμα, έως εδώ και μια κάθετη τομή. Από αυτό εδώ το σημείο έως εδώ. Στη συνέχεια μπορούμε να ανοίξουμε όλες μας τις απόψεις. Εδώ βλέπουμε την μία τομή και εδώ την άλλη. Μπορούμε να ανοίξουμε και τις όψεις για να δούμε πώς φαίνονται. Και πληκτρολογώντας το WT από το πληκτρολόγιο μου ανοίγει όλες τις απόψεις. Για να πληκτρολογήσουμε Z και Α από το πληκτρολόγιο μας φέρνει το κτίριό μας στο κέντρο αυτών των απόψεων. Οποιαδήποτε αλλαγή και να κάνουμε τώρα εδώ, για παράδειγμα αν μετακινήσουμε αυτόν εδώ τον τοίχο προς τα πάνω, θα δούμε ότι μου κάνει όλες τις αλλαγές σε όλα τα άλλα σχέδια. Αυτά για σήμερα. Θα θέλαμε τα δικά σας σχόλια και παρατηρήσεις, καθώς και την πιθανή θεματολογία που θα θέλατε να συμπεριλάβουμε σε μελλοντικά webinars.